γύρω στις 7 η ώρα, τροχαίο, λόγω της οριστηρότητας του δρόμου στη λεωφόρο Χίου Δασκαλόπετρας, το οποίο το παραλάβαμε και το διακομίσαμε στο νοσοκομείο. Κατόπιν βγήκε ένα περιστατικό στον οικισμό του Καρφά, το οποίο ήταν καρδιολογικό και ήταν αλλοδαπή σε ξενοδοχείο, το οποίο και αυτό πήγαμε και το παραλάβαμε. Και την ώρα που την βάζαμε μέσα στο ασθενοφόρο για να την μεταφέρουμε στο νοσοκομείο, λάβαμε το σήμα για το τροχαίο. Το τρίτο τροχαίο δηλαδή στο Για το τρίτο περιστατικό επίγον, το οποίο ήταν το δεύτερο τροχαίο της ημέρας. Μας είπαν ότι υπήρχε τραυματίας. Εμείς ξεκινήσαμε την ώρα που λάβαμε το σήμα για το νοσοκομείο. Φτάσαμε στο νοσοκομείο σε 15 λεπτά και σε 2 λεπτά μετά φτάσαμε στον τόπο του ατυχήματος, το οποίο παραλάβαμε τον ασθενή και υπήρχε παρευρισκόμενοι μαζί με τους παρευρισκόμενους και ένας γιατρός του νοσοκομείου, χειρούργος, ο οποίος προφανώς έδωσε τις πρώτες βοήθειες και κατόπιν τον κινητοποίησαμε και τον μεταφέραμε στο νοσοκομείο. Το περιστατικό αυτό, το τελευταίο περιστατικό, το τροχαίο, δεν ήταν σοβαρό με την έννοια ότι δεν κινδύνευε η ζωή του παιδιού, τουλάχιστον όπως αποδείχτηκε. Ωστόσο, η καθυστέρηση ήταν σημαντική. Είχε επικοινωνία, μπορούσε να μιλήσει και να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του. Υπήρχαν τραύματα, έτσι. Έδειχνε ότι τη συγκεκριμένη στιγμή δεν ήταν τόσο σοβαρό. Ποτέ όμως δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, έτσι, γι' αυτό και μεταφέρθηκε και ακινητοποιημένο, με τη σανίδα ακινητοποίησης. Τα λεπτά, αν θεωρήσουμε ότι το να φύγει ένα ασθενοφόρο από το νοσοκομείο που δεν έχει κάτι άλλο να κάνει, μέχρι να φτάσει εκεί είναι 2-3-4 λεπτά, εμείς κάναμε γύρω στα 15-16. Το θέμα είναι αυτό, ότι αποδεικνύεται μια φορά ότι με ένα ασθενοφόρο δεν μπορεί να βγει, δηλαδή υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Είναι θέμα σχεδιασμού. Προφανώς ο σχεδιασμός που υπήρχε δεν ήταν άξιος ώστε να καταστήσει το τομέα της Χίου ικανό για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε πάνω από ένα ή και δύο ταυτόχρονα περιστατικά. Όπως καταλαβαίνετε, χρόνια τα προβλήματα του τομέα μας, εδώ και 10 χρόνια παραμένουμε δυστυχώς χαμηλή υποστελέχωση, δηλαδή υπάρχει υποστελέχωση. Προσπαθούμε εμείς αυτά τα χρόνια με τα έγγραφά μας να το κάνουμε το θέμα να δειχθεί. Δεν τα έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Νομίζω ότι χρειάζονται πάνω από 25, 26, 28 άτομα. Οι οργανικές θέσεις του ΕΚΑΒ είναι 35. Πρέπει επιτέλους, ηχείως, πρέπει να στελεχωθεί. Είναι μεγάλο νησί, 55.000 κατοίκων. Έχει εξιτήρια, έχει νεφρά, έχει επανεξετάσεις, έχει 1.200 τροχιά, πολλά τροχιά για το νησί. Διακομιδές για το νησί με το ΕΚΑΒ. Πρέπει κάποια στιγμή αυτό το νησί και οι πολίτες του να δουν μια ασπριμένα τουλάχιστον στην αντιμετώπιση των επιγόντων περιστατικών. Τουλάχιστον σε αυτό. Κοιτάξτε, όπως προαναφέρατε, είναι πράγματι γνωστό και έχουν περάσει αρκετοί μήνες οι οποίοι δυστυχώς αντί να λύνεται το θέμα συνεχίζεται. Και όχι μόνο για το ασθενοφόρο, αλλά τα πληρώματα και όλα και οι συνάδελφοι, οι γιατροί που δεν υπάρχουν. Όλα αυτά λοιπόν σε μια επιστολή που στείλαμε προς τον Υπουργό αλλά και στον καινούριο διευθυντή του ΠΕΔΗ στην Νήσων Αιγαίου και Πειραιός, τον κύριο Ρόιρο, ο οποίος έλαβε γνώση του θέματος και προσπαθούμε από εκεί μήπως μπορέσουμε και καλύψουμε τα κενά, ειδικά για τη Βολισσό, το οποίο όπως γνωρίζετε εκεί συνέβη και το προηγούμενο ατύχημα. Αλλά και μέσα στην πρωτεύουσα της Χίου, τη Χίου δηλαδή, καθημερινώς δημιουργείται το ίδιο πρόβλημα. Δεν υπάρχουν τα πληρώματα, δεν υπάρχει ασθενοφόρο και ο κόσμος ήδη έχει ξεσηκωθεί. Υπάρχουν πρόκτικες επιλύσεις και σε τρίχρονικό διάστημα συζητάμε. Ας πούμε και σήμερα ακόμα είχε 3 περιστατικά και ήταν ένα ασθενοφόρο. Ακριβώς. Εμείς από την πλευρά μας
σαν εμπεταλμένος και εγώ στο Υγείας και Μέριμνας, προσπαθούμε έξτρα από αυτές τις προσλήψεις οι οποίες πρόκειται να γίνουν από το Υπουργείο και για 8 μήνα τουλάχιστον να μπορέσουμε να έχουμε και οδηγούς και ασθενοφόρο. Και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε για πιο γρήγορα. Το κατά πόσο είναι εφικτό δεν μπορώ να σου πω. Πάντως έχουμε και οδηγό ο οποίος δέχεται να αναλάβει, έχουμε φτάσει δηλαδή σε αυτό το σημείο να αναλάβει το ασθενοφόρο της Βολισσού. Έχουμε ενδιαφερόμενους οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν η ίδια υπηρεσία. Υπάρχουν όμως τα νομικά κολλήματα τα οποία δεν μας αφήνουν. Αυτά προσπαθούμε να ξεπεράσουμε, μήπως και τελειώσει και αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά είναι άσχημο συμπατριώτες μας, συμπολίτες μας να πεθαίνουν είτε στην άσφαλτο είτε από ασθένεια και να μην προλαβαίνουν να πάνε στην θέση στο νοσοκομείο που πρέπει.